Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά? Όλα καλά, καλημέρα. Εσύ τι είδες? Καταρχάς, να ξεκινήσω από αυτό που είπατε και εσείς για τον Βαλμπουενά, ναι. Ο οποίος θυμίζω ότι έχει κάνει και τη δική του ακαδημία στο Ρέντι. Βαλμπουενά Academy, αν δεν το ξέρετε. Έτσι. Εδώ και λίγους μήνες και προσπαθεί να περάσει στα νέα παιδιά στοιχεία της φιλοσοφίας του, της συμπεριφοράς του στο άθλημα. Οπότε ίσως είναι και από τους αθλητές που πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο, γιατί αφήνει και μία πρίκα, εν πάση περιπτώσει, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, ό,τι έκανε στο Ολυμπιακό ή ό,τι κάνει στην Καλυθέα. Και είναι από τους αθλητές που είναι παράδειγμα προς μίμηση για τον τρόπο και με το πάθος που αγωνίζεται πλέον με όποια φανέλα και αν είναι. Και το λέω αυτό έτσι απλά ως συμπλήρωμα της κουβέντας που κάνετε λίγο νωρίτερα για τον Βαλμπουενά, ένας ιδιαίτερα συμπαθής, αλέγκρος τύπος. Νομίζω ότι τα πουκάμισα του Μπάμπη έχουν ακόμα τη σαμπάνια από την προπέρυσι φιέστα, από τρία χρόνια τα θυμάται ο Μπάμπη. Αλλά νομίζω ότι είναι από τις ιδιαίτερες περιπτώσεις που αξίζει να ασχοληθούμε και μελλοντικά. Τώρα για τον Ολυμπιακό, νομίζω είναι από τα παιχνίδια που περισσότερο έχεις να χάσεις παρά να κερδίσεις, αλλά ο Ολυμπιακός δεν έχασε κάτι, μόνο κέρδισε. Και δεν αναφέρομαι στο 1-0. Αναφέρομαι στον Βέλντε και κυρίως σε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες που εμένα μου αρέσει να τις τονίζω, έτσι, να τις μοιράζομαι με φίλους Ερασπορ. Αυτή την κίνηση που έκανε μόλις πέτυχε τον γκολ. Το είδες τι έκανε, που κλώτσε στον αέρα, είναι αυτό που κάνουν οι μπασκετμπολίστες. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ξορκίζω, κλωτσάω το κακό. Να δούμε αν το έκανε με αυτό το γκολ το οποίο πέτυχε. Αυτή που κάνουν με τα χέρια μου αρέσει, που κακοδαιμονία. Βγάζω την κίνια, αυτό μου άρεσε επίσης. Αλλά και αυτό που λέει ο Γιάννης είναι μια χαρακτηριστική. Είναι δύο, κοίταξε, είναι ο Καβούρας, ο οποίος δεν το ξέρει, είναι πριν γίνει κάτι. Για πες ο Καβράς. Ναι, για πες ο Καβράς. Κάνεις τον Καβρό, κάνεις τα δύο δάχτυλα, τα κάνεις με κύκλο και αφήνεις τα τρία με κερατάκια και ρεούλες, σε πάση περιπτώσει. Τι είναι αυτό το τέλος. Ναι, για πες. Τι μας λέει εδώ ο νεαρός. Ναι, τι είναι αυτό το σουτ. Να μην μπει το σουτ. Ναι. Αλλά μπορείς να το πεις μόνο μία φορά στον αγώνα. Α, Καβράς, πριν. Και να μην μπει το κρίσιμο σουτ. Και το άλλο είναι η κλωσιά της κακοδαιμονίας. Λοιπόν, να δούμε αν έδωσε κλωτσιά στην κακοδαιμονία. Ένας Βέλντε, ο οποίος, εγώ επαναλαμβάνω, αυτό που είχαμε δει το καλοκαίρι, δεν μπορώ ακόμα να κατανοήσω τι έχει γίνει στο μυαλό, στην συμπεριφορά του παίχτη, στην αγωνιστική συμπεριφορά. Και είναι πολύ μακριά από αυτό που μας είχε εντυπωσιάσει όλους. Εγώ δεν τρελάθηκα ούτε χθες, να σου πω την αλήθεια, για να πω την αλήθεια. Αλλά έβαλε τον γκολ. Δηλαδή, πόσες φάσεις είχε ο Βέλντε? Είχε μια που ευνηδιάστηκε το παιδί και δεν μπορεί να του πει τίποτα. Σε σέντρα που γίνεται από αριστερά, δεν τη βρίσκει ο αμυντικός της Καλυθέας και ξαφνικά το βρίσκεται μπροστά του, ευνηδιάστηκε εκεί πέρα και την πήρε την κεφαλιά out. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν, ξέρεις, αυτό που λέμε μια super fans, αλλά μπορεί να τον βοηθήσει τον goal. Εμένα, σου πω την αλήθεια, πιο πολύ μου άρεσε, όχι γιατί έκανε κάτι extreme, αλλά μου άρεσε το μοίρασμα του παιχνιδιού Ολιβέιρα, που έπαιξε ως δίπλα στον Καρθία, πιο πίσω. Είναι το δεύτερο πράγμα που θα έλεγα, τρία έχω να τον ήθω. Α, για πες πώς σου φάνηκε εσένα. Το δεύτερο είναι το Ολιβέιρα, ότι η φυσική του θέση είναι αυτή, δεν μπορεί να παίξει πίσω από τον φορ. Δεν μπορεί να είναι ο παίκτης που είναι απλά και μόνο για να πιέζει ψηλά και το κάνει εξαιρετικά ο Τσικίνιο. Πρέπει λίγο να είμαστε και λίγο ορθολογιστές στον τρόπο που κρίνουμε κάποιους παίκτες και κατά πόσο χρησιμοποιούνται στη σωστή τους θέση. Έτσι. Θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Άκουσα και στη μετάδοση χθες το οποίο έλεγες. Και φάνηκε ότι είναι πολύ πιο έτοιμος, πολύ πιο ωφέλιμος μπορεί να είναι στο Ολυμπιακό. Γι' αυτό είναι ένα από τα κέρδη που μπορεί να έχει. Ακόμα και απέναντι σε μια ομάδα που είχε τις αλλαγές, είχε τις διαφοροποιήσεις, αλλά αλλαγές είχε και ο Ολυμπιακός. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι 2-3 φορές πάτησε περιοχή η Καλυθέα. 4 το πολύ. Αυτό δείχνει και την ανασταλτική λειτουργία. Αυτό θυμάσαι που λέγαμε και προχθές μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης που του κόστησε του Ολυμπιακού αυτή η ισορροπία. Και εμένα προσωπικά μου άρεσε για ακόμα ένα παιχνίδι ο Μπιανκόν. Ο τρόπος που έβγαζε ακόμα και την κάθετη πάσα, τη μακρινή παλιά, τη σιγουριά που είχε, δείχνει ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει μια εγγύηση εάν τη χρειαστεί, όποτε τη χρειαστεί. Με έναν έμπειρο αμυντικό, ο οποίος ούτε γκρινιάζει, ούτε φωνάζει. Ίσα-ίσα είναι ένας σωματικός τύπος, ένας παίκτης αποδυτηρίων, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ακόμα ένα όφελος, εάν ο Ολυμπιακός δει για κάποιους λόγους ότι δεν μπορεί να έχει Κάρμο Ρέτσο, που είναι το βασικό δίδυμο, ότι μπορεί να εμπιστευτεί και τον Μπιανκόν. Σε αυτό που λες, επειδή ο Μπιανκόν έχει ένα καλό, είναι γρήγορος και μπορεί να παίξει και καλά, θυμάσαι τη φάση που κατεβάζει για τον LKB την μπάλα και σωστά, επειδή έχει παίξει back. Εγώ θα έλεγα γιατί, ας πούμε, τώρα που λείπει ο Ορτέγκα που είχε πρόβλημα ή ο Πιρόλα που θα πρέπει να πάει λίγο ίσως αριστερά, ο Κωστίνια, πως το λέω μια χαρά παίρνει τις ευκαιρίες, αλλά θα χρειαστεί rotation μέχρι να γυρίσει ο Ορτέγκα. Αν θα μπορούσε να παίξει και δεξί back, αν χρειάζεται δηλαδή με τον Ροντινέι, επειδή είναι γρήγορο, δηλαδή μπορεί να κατεβάσει μπάλα κτλ. Αλλά okay, προπονητής δεν είμαι, απλώς το είχα στο μυαλό μου σαν σκέψη. Εγώ θα πω κάτι, παιδιά, το ρώτησα και το με τη Λίπαρ μετά τον αγώνα, αυτό που είπε για τον Ολιβέιρα. Με αυτό που μου κάνει εντύπωση στον Ολιβέιρα, ότι σούταρε.
Παιδιά, στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός δεν έκανε σουτ. Γιάννη, θυμάσαι να έχει κάνει σουτ. Ολυμπιακός είναι και παίκτη που κάνει σουτ. Ναι, έξω από την περιοχή, παιδιά, δεν σουτάρει ο Ολυμπιακός. Το έχετε προσέξει. Ναι. Το πώς έκανε στην Τρίπολη. Χθες κάνει ένα σουτ ο Αποστολόπουλος, οπότε εμίχρονο. Το ξαναλέω εκτός περιοχής, έτσι. Ένα σουτ ο Αποστολόπουλος και το δεύτερο είναι του Ολιβέρα το φάουλ που το επιχειρεί απευθείας. Ρώτησα λοιπόν το με τη Λίμπα. Και μου λέει, ναι, έχεις δίκιο. Του λέω, το έχετε συζητήσει καθόλου. Μου λέει, το συζητάω με τα παιδιά να σουτάρουν περισσότερο. Γιατί είναι και ένας τρόπος, όταν η ομάδα αμήνεται, η αντίπαλη ομάδα κλείνεται, να επιχειρήσει και κάποιο σουτ. Να καταλαβαίνει ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να βγαίνει και λίγο πιο έξω. Και ας μην πει τον κόλλα από σουτ. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο μπορεί να γίνει και καραμπόλα. Μην βλέπεις ότι είναι οι παίκτες μαζεμένοι. Γιατί το έχεις να γίνει καραμπόλα, να αλλάξει πορεία, να μπει στα δίχτυα. Παιδιά, το πώς έκανε στην Τρίπολη, ξέρετε, εκεί που το βλέπα το μάτς. Λέω, δεν κάνουν σουτ τα παιδιά του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει κι εσύ. Όχι, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναζητήσει και εκτός αέρα κιόλας. Το χρειάζεται αυτό να το έχει ο Ολυμπιακός. Το μόνο που έτσι θα πω ότι με προβλημάτισε λιγάκι είναι ότι έδειξε για ακόμη μια φορά ότι στηρίζεται ένα μονοδιάστατο στυλ αξιοποίησης ευκαιριών στον Ελκαμπή. Με το που μπήκε, κατάλαβες αμέσως ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πετύχει γκολ. Ακόμα και αν δεν το έβαζε ο ίδιος. Και εκεί είναι αυτό που πρέπει να βρει περισσότερες αξιόπιστες λύσεις με έναν επικίνδυνο παίχτη που μπορεί να δημιουργήσει έξτρα πονοκέφαλο απέναντι σε οποιαδήποτε άμυνα. Εγώ αυτό θα έλεγα και τίποτα περισσότερο. Μα είναι ξεκάθαρο αυτό που λες. Το δείχνει και τα στοιχεία. Δηλαδή έχει κάνει 2-8 γκολ ο Ελκάμπη. Σε όλες τις οργανώσεις και χθες έπιασε ο Βέλντε τον Ροντινέη στα 2 γκολ. Αυτό δεν μπορεί να είναι συγκομιδή για μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Για μένα δεν μπορεί να είναι και γενικό συγκομιδή για μια ομάδα να μην παίρνει περισσότερα γκολ από τους ακραίους, από τα χαφ και να παίρνει. Και θυμίζει και μια ομάδα προπενταετίας, εξαετίας που σημαδεύει πολύ το δοκάρι, ο Ολυμπιακός. Ναι, καμιά ομάδα με κοινωνία δεν προχώρησε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά μπορεί να είναι και ένα τυχαίο γεγονός. Εντάξει, ήταν χθες ο δοκάρια του συγκίνητο, όντως ήταν άτυχος. Ναι. Λέει ένας φίλος ότι πάει πολύ μονοδιάστατα ανάπτυξη Ολυμπιακός στα άκρα. Με επαναλαμβάνω, άμα δεν σου τάρεις κιόλας και αν δεν ψάξεις τις συνεργασίες κάθε πάσα να πας από τον άξονα, που είναι να ανοίξεις άμυνες. Η Ακαρυθέα χθες έπεσε στο μισό γήπεδο. Σχεδόν πάντα. Αυτό ήταν το σχέδιο του Ντονάτη. Γιατί να βρει αποτέλεσμα να τον βοηθήσει περισσότερο στο ποτάσμα. Αυτός είναι ο στόχος, γιατί έχει μείνει τελευταία η Ακαρυθέα. Λογικό είναι αυτό. Πρέπει να βρεις και άλλους τρόπους. Προφανώς πρέπει να βρεις και άλλους τρόπους να το κάνεις. Τι άλλο, για πες. Υπάρχει μια αναφορά από το Athletic, δεν ξέρω αν το έχετε δει, αν το διαβάσετε. Βέβαια δεν άπεται του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού Αμυγός και δεν είναι και δικό μας ρεπορτάζ και γι' αυτό επικαλούμε και την πηγή, ότι υπάρχει πρόθεση να γίνει μήνυση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην κυρία Καρυπίδη, την αδερφή του κυρίου Καρυπίδη, για μια σειρά συκοφαντικών δημοσιευμάτων και κυρίως μέσα από τα social media. Είναι ένα θέμα που έχει περισσότερο πολιτική χρειά και λιγότερο αθλητική, έως και καθόλου, εγώ θα σου έλεγα. Εντάξει, απλώς απλά, επειδή είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είναι η αδελφή του Θόδωρου Καρυπίδη, που είναι και πρόεδρος του Άρη. Έχει αυτή. Το περίεργο σε αυτήν την ιστορία είναι το εξής. Σύμφωνα με την καταγγελία που έχει γίνει και επικαλείται ο συνάδελφος, έγγραφα από την Αμερική, δεν είναι μια απλή υπόθεση, με έγγραφα δικαστηρίου της Αμερικής, για να το δώσουμε να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς υποστηρίζει ο Μαρινάκης, είναι ότι η Ειρήνη Καρυπίδη συνεργάστηκε με τον Χάρο, που ήταν πρώην επικεφαλής του επιτελείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου, δηλαδή που έχουμε φτάσει σε, ναι, και ότι είχαν κανάλι στο YouTube, είχε φτιαχτεί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και με κινητές διαφημιστικές πινακίδες, ένα φορτηγάκι κυκλοφορούσε στον Νότιχαμ, αυτό είναι για να καταλάβει ο κόσμος, που συκοφαντούσαν το Μαρινάκι. Αυτό, ότι το πληρώνανε εκείνοι. Αυτή είναι η αγωγή που, η καταγγελία που έχει γίνει, έτσι, αυτό λες. Και επικαλούνται πηγές μέσα από το δικαστικό ρεπορτάζ, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να έχει τόσο μεγάλη σαφήνεια στο κατηγορητήριο βασιλικός και σε όλη αυτή την πρόθεση η οποία πρέπει να γίνει έχει ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό ενδιαφέρον και αυτό, χωρίς ένα αμυγός αθλητικό. Είναι περίεργη υπάρξη υπόθεση. Είναι μια περίεργη που δεν το συνηθίζουμε, δεν το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό. Το έψαχνα λίγο παραπάνω για να δω και παραδόξως δεν το έχουν αναπαράξει αρκετά αγγλικά μέσα αυτό. Και επειδή το αθλητικό γενικά το εμπιστεύομαι να σου πω την αλήθεια. Είναι το New York Times, δεν είναι. Ναι, θα το δούμε και αυτό το θέμα. Και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός το Σάββατο, καταρχάς μιλούμε με παίζει με τον Πανσεραϊκό, έχω μία διέστηση περισσότερο ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει αυτό το restart που θέλει στο πρωτάθλημα
γιατί αρχίζει να μία νίκη σε 6. Αρχίζει να δίνει τώρα, αρχίζει να δίνει τα σιγουράκια, τα προγνωστικά αυτά. Ποια σιγουράκια στη Super League, δηλαδή. Από ημίχρονο, κατά όλε οι νίκε στο Ολυμπιακό έχει δίκιο ο Γιάννη. Είναι από ημίχρονο και το μοναδικό μα που προηγήθηκε και το κέρδισε ήταν με το Λεβαδιακό. Ναι, βέβαια, για να μην ειλικρινήσει, γι' αυτό μίλησα τότε. Τι, γιατί το δες λάθος. Το έχεις δει λάθος. Τον Άσο από ημίχρονο με το Λεβαδιακό. Απλώς εξαφανίστηκαμε εδώ 30. Η ομάδα που μας έχει πληγώσει τα δελτία είναι Ολυμπιακός άνευ προηγουμενική. Υποτίθεται ότι η ομάδα που. Γιατί η ΑΕΚ δεν έχει. Η ΑΕΚ λέει τι τα έχει κάνει τα δελτία. Δεν παίζει ΑΕΚ ο Γιάννης. Ναι, τι έχει κάνει, εγώ λέω γενικώ από τη Super League να δούμε τι γκέλε. Δηλαδή Ολυμπιακό και ΑΕΚ, δηλαδή μαζί, αν του παρακολουθεί. Έχει πάει φυλακή, φυλακή. Δεν την έχει προτιμήσει. Δεν την έχω πολύ προτιμήσει στα δελτία. Εγώ λέω για τον κόσμο, φυλακή έχουν πάει. Πολύ μεγάλη, ναι. Μου λέει με τα δελτία που έχουμε χάσει εξαιτία του Ολυμπιακού, αν βάζαμε τα χρήματα, εντάξει, χαρτολογώντα, θα μπορούσαμε να πάρουμε μετοχέ τη ομάδα. Έτσι. Θα συνεισφέρουμε. Έτσι. Από την άλλη, όμω, είναι ένα ωραίο προτάσμα και μα αρέσει αυτό το αλατοπίπερο που λέει ο Γιάννη Σαντορινέο. Εμένα μου αρέσει, αν το δεις έτσι ουδέτερα, ότι δεν είναι σίγουρος και βέβαιος για τίποτα και δεν υποτιμώ τον Παντσεραϊκό, μια χαρά ομάδα είναι και στα δεν έχει τον Μπετανκόρ βέβαια. Ναι. Το βασικό σκορ, πέντε μάτς που σκοράρει. Ότι από ημίχρονο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίζει και γενικά έχοντας μάθει από το πάθημα, ειδικά με τον Λεβαδιακό, θα μπει εγκαζομένος, γιατί σου είπα, είναι σε μια διαδικασία που χτίζει ψυχολογία, μια καλή ομάδα. Πρόσεξε με τον Λεβαδιακό, δεν ήταν ότι δεν πήγε εγκαζομένος. Και εγκαζομένος μπήκε και 2-0 το πήγε. Απλά σταμάτησε να παίζει λοιπόν, μετά. Αυτό μας έψησε τώρα. Εκεί ήταν η νοοτροπία, η λαθασμένη. Ο Γιάννης, αύριο θα δώσουμε σημεία. Έχει δίκιο για τον Ολυμπιακό, αυτό θα παίζα και εγώ. Θα δώσουμε σημεία. Και Παναθηναϊκό έχω πει ήδη διπλό. Α, τα υπόλοιπα θα πω αύριο. Μαζί μας αύριο. Μαζί είμαστε πουλάκι μου. Αύριο θα γίνει τη κακοκαιρία. Έχει πολύ ψωμί. Θα έχουμε να πούμε για το Σαββατοκύριακο αρκετά πράγματα. Τώρα έχει ο Γιάννης και τις εκπομπές και αυτά, αναλύσεις, όλα εδώ. Ευχαριστούμε πολύ για τον